Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Το ταξίδι του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή κορυφώνεται σήμερα εδώ ακριβώς όπως του αρμόζει. Με μια τεράστια πολιτική συγκέντρωση που απλώνεται απ' άκρη όλο το πάρκο και που θα ολοκληρωθεί με τις συναυλίες και τα αφιερώματα που θα ακολουθήσουν. <συσχελίδι> Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που σε όλη αυτή την πορεία των συγκλονιστικών εκδηλώσεων δώσαμε τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες νέους, ιδιαίτερα σε αυτούς που ήρθαν για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ, να ανασάνουν και να πάρουν δύναμη. Να συνειδητοποιήσουν ότι σε όλα αυτά που ζουν, ούτε μόνοι είναι, ούτε μόνοι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζουμε μετά από δύο χρόνια τις αντιπροσωπείες 24 κομμουνιστικών νεολαίων από όλο τον κόσμο. Την αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ πραγματοποιώντας την πρώτη διαζώση συνάντηση σημαντικού αριθμού οργανώσεων από τότε που ξέσπασε η πανδημία. Εκφράζουμε και από αυτό εδώ το βήμα την αμέριστη αλληλεγγύη μας σε όλους τους λαούς που υποφέρουν από τις συμπεριαλιστικές επεμβάσεις ή Πανάτο και Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Ιδιαίτερα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Κούβας, αυτού του νησιού της ανθρωπιάς, μέσα στον ωκεανό της βαρβαρότητας, που είναι σήμερα ξανά στο στόχαστρο. Οι εργαζόμενοι, η οι νεολαία του κόσμου, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Είναι τόσα πολλά αυτά που μας ενώνουν απέναντι στους εκμεταλλευτές μας. Τα μηνύματα συμπαράστασης των εργαζομένων στα delivery από τη γειτονική Τουρκία στον δίκαιο, μαζικό και τόσο ελπιδοφόρο αγώνα των εργαζόμενων στην e είναι μόνο μία μικρή γεύση από το δρόμο που χτίζουμε οι λαοί των δύο χωρών. Τέτοια άλλωστε ήταν και η μεγάλη επιτυχία της αντιπεριαλιστικής κατασκήνωσης της οργάνωσής μας στη Μητυλίνη τον Ιούλη με το ανατρεπτικό διεθνιστικό μήνυμα που έστειλε από κοινού με τους συντρόφους από την ΚΑΠΑΝΗ Τουρκίας. Καλωσορίζουμε επίσης τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας μας που βρίσκονται αρκετές χιλιάδες μαζί μας σήμερα. Ήταν πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση στο κάλεσμα της ΚΝΕ για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Τους τα παραδίδουμε με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους στον αγώνα που δίνουν για να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους. Τώρα ιδιαίτερα που έσβησαν τα φώτα της δημοσιότητας είναι που πρέπει να λάμψει η αλληλεγγύη. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε σήμερα εδώ στο Πάρκο Τρίτσι τις φεστιβαλικές εκδηλώσεις σε ένα χώρο τόσο πολύτιμο για το λαό και τη νεολαία της Δυτικής Αθήνας, που παίρνει κάθε χρόνο, κάθε φορά νέα ζωή όταν ξεκινούν οι εργασίες για το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Όλο το ταξίδι του Φεστιβάλ, από τα μέσα περίπου του καλοκαιριού, που ξεκίνησε να διασχίζει τη χώρα μέχρι και τώρα τις κεντρικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, μας επιτρέπει να μιλήσουμε για ένα από τα πιο μαζικά, από τα πιο δυναμικά, τα πιο πετυχημένα φεστιβάλ των τελευταίων πολλών χρόνων. Τουλάχιστον 30 χρόνια είχαν να πραγματοποιηθούν τόσο μαζικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και αλλού, αλλά και στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο και σε τόσες ακόμα πόλεις είδαμε τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις των τελευταίων αρκετών χρόνων. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν για αυτή την επιτυχία Ήτανε πολλοί αυτοί, μέλη, φίλοι της ΚΝΕ, μεγαλύτεροι σύντροφοι με την πύρα τους, ο καθένας από το μετερίζι του. Σφίγγουμε σε όλους θερμά το χέρι. Ιδιαίτερα συγχαίρουμε και καλωσορίζουμε τα εκατοντάδες νέα μέλη της ΚΝΕ, τους νέους μα συντρόφους και τις νέες συντρόφισσες που βρίσκονται στο πρώτο φεστιβάλ της οργανωμένης του ζωής και είχαν και αυτή τη δική τους ξεχωριστή συμβολή με τη ζωντάνια τους. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να λείψει ιδιαίτερα φέτος που είναι τόσο μεγάλη ανάγκη κάθε νέου και νέας να ψυχαγωγηθεί, να περάσει καλά, να αθληθεί, να βρεθεί και να συζητήσει με άλλους νέους σαν και αυτόν, ιδιαίτερα μετά τον τελευταίο πολύ δύσκολο 1,5 χρόνο. Και φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τόσοι νέοι άνθρωποι επέλεξαν το Φεστιβάλ της ΚΝΕ για να τα κάνουν αυτά. Πρόκειται για ένα πραγματικά νεανικό ξέσπασμα. Κόσμος χαρούμενος, νεανικά πρόσωπα χαμογελαστά, δυνατά, αισιόδοξα και κυρίως αληθινά σε αντίθεση με όλα αυτά που χρησιμοποιούν τα αστικά κόμματα για ντεκόρ στις εξαγγελίες τους. Πολύ μεγάλο είναι σήμερα το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για τη δράση της θέσης του κόμματος και της ΚΝΕ. Η ανταπόκριση που βρήκε το σύνθημα, το κάλεσμα του φεστιβάλ, ενισχύει και άλλο την αποφασιστικότητά μας. Την αποφασιστικότητά μας ώστε η νέα γενιά να τολμήσει για να ζήσει όπως της αξίζει και όχι για να επιβιώνει απλά. Να τολμήσει για να προχωρήσει μπροστά Αφήνοντα πίσω όσου προσπαθούν να την πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από τη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία που σαπίζει και τα αποτελέσματά τη φαίνονται σε όλου του τομεί, να τολμήσει και να μπει ορμητικά στην πάλη για την κατάργηση τη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο για το χτίσιμο τη κοινωνία τη πραγματική ελευθερία του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Και η πραγματική τόλμη, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι να αμφιβάλλεις, να πηγαίνεις κόντρα στο κυρίαρχο σήμερα ρεύμα της υποταγής, στο δεν αλλάζει τίποτα στην επιλογή του μικρότερου δίθεν κακού. Και επειδή τόλμη στην πράξη, χωρίς τόλμη στις ιδέες, χωρίς να βάζεις υψηλού στόχους, δεν μπορεί να υπάρξει τολμηρός, είναι ο νέος και η νέα που οργανώνονται στην ΚΝΕ. Και το αποτέλεσμα και της φετινής μας προσπάθειας στο φεστιβάλ αυτό ακριβώς αποδεικνύει. Τη δύναμη που έχει οργανωμένη σχεδιασμένη δράση εθελοντών ομοειδεατών μακριά από συμφέροντα και χορηγούς με κίνητρο όχι το κέρδος αλλά την ασίγαστη θέλησή μας να αλλάξουμε τα πράγματα να μπορέσουμε να ζήσουμε σε μια κοινωνία στο ύψος των σύγχρονων δυνατοτήτων που η ανθρώπινη εργασία έχει δημιουργήσει. Στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ μπορεί κάθε νέος και νέα να έρθει σε επαφή με έναν άλλο πολιτισμό, πέρα από αυτόν της μαζικής κατανάλωσης και των σάπιων αξιών. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ δίνει πολιτική διέξοδο στα αδιέξοδα που συναντά κάθε νέος και νέα στην προσπάθεια που κάνει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Εδώ μπορεί κάθε νέος να ζήσει μια εμπειρία που ξεφεύγει από αυτό που πολλοί ονόμασαν δυστοπία με στην πανδημία κρύβοντας όμως ότι είναι η κανονικότητα του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου. Εδώ δεν κυριαρχεί ο ατομικισμός και η λογική ο θάνατος σου η ζωή μου, αλλά η συντροφικότητα, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Και όλα αυτά τα έμαθαν, τα είδαν καλά χιλιάδες νέοι και νέες σε όλη την Ελλάδα που βρέθηκαν στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Και αυτή η εικόνα η θάλασσα νέων στις εκδηλώσεις σε κάθε πόλη είναι στην πραγματικότητα εικόνα από τη νεολαία όπως παλεύει να είναι η ΚΝΕ. Μαχητική, πρωταγωνίστρια και τολμηρή. Το σίγουρο είναι ότι με όλους αυτούς τους νέους και τις νέες θα βρεθούμε ξανά από αύριο στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειά, στις γειτονιές, στους χώρους άθλησης και πολιτισμού. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για όλα αυτά που απασχολούν την νεολαία, για το παρόν, το μέλλον της, για τη διέξοδο, μοναδική διέξοδο, ελπιδοφόρα που προτείνει το κόμμα μας. Με παρακαταθήκη λοιπόν την άβρα των φετινών φεστιβάλ, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ έχουμε καθήκον να μπούμε πιο αποφασιστικά μπροστά για να δυναμώσει η συμβολή της νέας γενιάς στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, να βάλει τη σφραγίδα της παντού και με τη μαζική συμμετοχή της. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνοντας αυτό το χαιρετισμό, θέλουμε και από αυτό το βήμα να αποχαιρετήσουμε έναν από τους θηλοβάτες του φεστιβάλ από τα πρώτα και όλας βήματα αυτού του θεσμού. Το μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Έχουμε ακόμα νοπές τις μνήμες από εκείνη τη συγκλονιστική βραδιά το Σεπτέμβριο του 2017 όταν σε προχωρημένη πια ηλικία επισκέφθηκε το φεστιβάλ για πολλωστή αλλά και τελευταία φορά έκατσε στις μπροστινές καρέκλες αυτής εδώ της σκηνή και παρακολούθησε συγκινημένος το αφιέρωμα που είχαμε ετοιμάσει προς τιμήν του. Αφιερώνουμε λοιπόν τη σημερινή μέρα του φεστιβάλ στο Μίκη Θεοδωράκη και δίνουμε υπόσχεση ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να συνεχίσει το έργο του να γίνεται γνωστό και στη σημερινή νέα γενιά αλλά και στις επόμενες. Να τις εμπνέει στον αγώνα μέχρι να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση για το νέο κόσμο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.